Η Έφη Αχτσόγλου, μιλώντας στην κάμερα του Star, δήλωσε πως η κυβέρνηση χτίζει μια συμμαχία με τους μεγάλους εργοδότες, εφαρμόζοντας μια γελιδική πολιτική ενεργασία. Συγκεκριμένα, στάθηκε στο γεγονός πως οι ασκούμενες πολιτικές οδηγούν σε μη επιστροφή εργασίας, κάτι το οποίο θα έχει αποτέλεσμα την εκτείναξη ενεργείας. Αυτό που ακούσαμε σήμερα και από τη σύσκεψη που είχαμε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων είναι δύο, θα έλεγα, πράγματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι οι όποιες παρεμβάσεις της κυβέρνησης που επιδοτούν στην πραγματικότητα την ανεργία ή επιδοτούν τη μείωση του μισθού δεν είναι δυνατόν να βοηθήσουν ώστε να στηριχθεί το εισόδημα των εργαζομένων και άρα να ανταπεξέλθουν ακόμη και σήμερα στις βιοποριστικές τους ανάγκες. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι είναι εντελώς αόρατοι. Πάρα πολλές. Δηλαδή δεν έχουν λάβει καν αυτό το πενιχρό επίδομα των 530 ευρώ. Έχουν στην πραγματικότητα μηδαμινή εργασία και αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Απολύονται, δεν ξέρουν τι θα γίνει, δεν είναι καν σε αναστολή. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σκέλος αόρατων εργαζομένων που αυτή τη στιγμή δεν ακούγονται στην κυβέρνηση. Η πρώην υπουργός μάλιστα σημείωσε πως ο πρόσφατος νόμος που αφορά τις μικροπιστώσεις και τα δάνεια έως 25.000 ευρώ θα ήταν ένας καλός νόμος πριν τον κορονοϊό, καθώς πλέον πρέπει να ληφθούν νέα έκτακτα μέτρα με την μορφή επιχορηγήσεων, καθώς και το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Όπως σημείωσε, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι κοστολογημένες και το ταμιακό διαθέσιμο που έχει αφήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανό για να δημιουργηθούν πολιτικές στήριξης. Ήταν ένα νομοσχέδιο που είχε προετοιμαστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Απορώ γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία. Ένα χρόνο έτοιμο νομοσχέδιο να το φέρει στη Βουλή. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να έχουν έναν μικρό δανεισμό και να μπορούν να λειτουργούν πέρα και έξω από τα τραπεζικά κριτήρια τα οποία πολλές φορές είναι ασφυκτικά. Όμως, αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στην αγορά χρειάζεται μια πολύ πιο ισχυρή παρέμβαση η οποία πρέπει να έρθει με τη μορφή των επιδοτήσεων. Δηλαδή, των ενισχύσεων απευθείας από το κράτος, χωρίς να είναι αυτές οι ενισχύσεις επιστρεπτές. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η επαφή με τις επιχειρήσεις, αυτό που όλοι λένε είναι ότι δεν έχουν κατορθώσει, κανένας μάλλον εξ αυτών, να λάβουν αυτή την επιστρεπτέα ενίσχυση. Διότι τα κριτήρια που ετέθησαν για την επιστρεπτέα ενίσχυση είναι πάρα πολύ ασφυκτικά. Είναι τραπεζικά κριτήρια και δεν μπορούν αυτών των κριτηρίων να διέλθουν οι μικρές επιχειρήσεις, άρα έχουν σχεδόν όλοι αποκλειστεί. Αλλά και όσες τυχερές πέρασαν, στην πραγματικότητα έχουν φορτωθεί με ένα νέο δάνειο, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να αποπληρώσουν και πάλι. Άρα το κρίσιμο είναι να υπάρχει μια απευθείας ενίσχυση. Εμείς προτείνουμε μια μη επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους 3 δισεκατομμυρίων, με ένα απλό κριτήριο, πόσους εργαζόμενους έχεις, 2.000 ευρώ ανά κάθε εργαζόμενο, για να μπορεί να έχει μια απευθείας ενίσχυση επιχείρηση και να λειτουργήσει. Αυτά τα δύο πράγματα που περιέγραψα συνδυαστικά, τα μέτρα για την εργασία και το μέτρο της μη επιστρεπτείας ενίσχυση για να έχει κεφάλαιο κίνησης η επιχείρηση, μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν μια μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα να σταθεί στα πόδια της.